Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος ο Κουσμαδάκης και παρακολουθείτε την εκπομπή Tête à Tête. Φίλοι και φίλες, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια ξεχωριστή καλεσμένη. Και λέω ξεχωριστή γιατί η κυρία που την έχω ακριβώς απέναντί μου είναι μια επιβλητική, θα έλεγα, φυσιογνωμία στο χώρο της δημοσιογραφίας, ενώ τα τελευταία χρόνια διαπρέπει ως ακαδημαϊκός. Φίλοι και φίλες, σήμερα έχω μαζί μου την κυρία Σοφία Ιορδανίδου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια επικοινωνίας και νέας δημοσιογραφίας. Κυρία Ιορδανίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Κυρία Ιορδανίδου, καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Δημοσιογράφος ή ακαδημαϊκός. Ακαδημαϊκός ή δημοσιογράφος. Πώς σας αρέσει να σας αποκαλούν? Εγώ αποφεύγω καταρχήν το ακαδημαϊκός. Λέω πανεπιστημιακός για να είμαι λίγο πιο ταπεινή. Πανεπιστημιακός. Γιατί όσοι ασχολούμαστε με την έρευνα και τη γνώση, επιλέγω να είμαστε πανεπιστημιακοί. Το ακαδημαϊκός έχει πολύ ευρύτερη έννοια. Δεν επιλέγω. Είμαι ο συγκερασμός των δύο. Γιατί από πολύ μικρή ήμουν στο Πανεπιστήμιο, δίδασκα δηλαδή στο Πανεπιστήμιο, από πολλά χρόνια πριν στη Νέα Υόρκη. Από πολύ μικρή είμαι στο χώρο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας. Όσο ήμουν με τα 2,5 πόδια στο χώρο της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, ήμουν με μισό στο Πανεπιστήμιο. Τώρα είμαι με τα 2,5 στο Πανεπιστήμιο και με τα 2,5 και με άλλα 2,5 στο εφαρμοσμένο πεδίο. Προσπαθώ να πορευτώ με την εμπειρία των τόσων χρόνων στα πεδία της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας. Ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε αυτό το βράδυ. Για τον λόγο για τον οποίο είστε εδώ, την Παρασκευή παρακολουθήσαμε το ντοκιμαντέρ «Ίχνη» στην εκπομπή «Αντιθέσεις» του Γιώργου Σαχίνη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Ιορδανίδου, ποια ήταν η αφορμή για τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ, που μεταξύ άλλων ανέδειξε την εχμαλωσία Ελληνοκυπρίων σε μια δεκαετία που εμείς δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Είτε εμείς εδώ που θεωρούμαστε Έλληνες με την έννοια πως είχαμε μια στις αρχές δεκαετίας του 70 είχαμε τη δικτατορία των συνταγματαρχών, είτε στις αρχές δεκαετίας του 70 για τους Ελληνοκύπριους που είχαμε ουσιαστικά την κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από τους Τούρκους. Ίσως αυτό ήταν και το πρόβλημα, το δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Είναι αλήθεια, ισχύει, μπορούμε να ξεφύγουμε τελικά από τη μνήμη? Αυτό ήταν ένα από τα βασικά ερωτήματα που είχαμε να απαντήσουμε και τελικά μάλλον είναι αδύνατον να ξεφύγεις από τη μνήμη, εκτός και αν πάθεις Alzheimer, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Σενέρ Λεβέντ, ο τουρκοκύπριος δημοσιογράφος στο ντοκιμαντέρ. Άρα ήταν ένα θέμα μνήμης απέναντι στη λύθη, αλλά ήταν και ένα θέμα του να δούμε από κοντά κατά πόσο το διεθνές δίκαιο και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χώρο στη ζωή μας όταν συμβαίνουν τόσο τραγικά γεγονότα και κατά πόσο μπορούν να λειτουργήσουν. Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε να νιώθουμε πολύ προστατευμένοι από τον τρόπο που λειτουργεί το διεθνές δίκαιο αυτή τη στιγμή και τα ανθρώπινα δικαιώματα μάλλον είναι ανυπεράσπιστα και αυτά όσον αφορά το ζήτημα των αγνωμένων σε περιπτώσεις παράνομης εισβολής όπως ήταν αυτή των Τούρκων στην Κύπρο. Αλλά δεν ήταν μόνο οι Ελληνοκύπριοι με τους οποίους ασχοληθήκαμε. Ασχοληθήκαμε και με τους Τουρκοκύπριους και ασχοληθήκαμε και με τους αγνοούμενους στην Νότια Αμερική και στη Λατινική Αμερική. Γενικά με το θέμα των αγνοωμένων τόσο ως πρόσωπα, ως φυσικά πρόσωπα, όσο και ως πολιτισμός. Γιατί, όπως είδατε, ασχοληθήκαμε και με την πολιτιστική κληρονομιά που χάθηκε από την Κύπρο το 1974 και που προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια να επαναφέρουν οι αρχές της Κύπρου. Ήταν λοιπόν μια συνολική προσέγγιση σε αυτό που θεωρείται αγνοούμενο, χαμένο, τις επιπτώσεις που έχει, κατά πόσο μπορεί να προστατεύεται μια κοινωνία, ένας λαός και κατά πόσο λειτουργεί αυτό που λέμε και που γνωρίζουμε όλοι ως διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα. Η καταβαράθρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το έλλειμμα διεθνές δικαίου, όπως ακριβώς προβλήθηκε μέσα από το ντοκιμαντέρ, ήταν τόσο μεγάλο? Ναι, είναι τόσο μεγάλο.
είναι τόσο μεγάλο. Να σκεφτούμε ότι 45 χρόνια μετά υπάρχουν εκατοντάδες συγγενείς που εξακολουθούν να ψάχνουν να βρουν την τύχη των δικών τους ανθρώπων από την εισβολή του 1974 και να, αν δείτε την πληγή που έχει δημιουργήσει αυτό το θέμα, ναι, θα καταλάβετε ότι είναι πολύ μεγάλο. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, δεν είναι η μόνη περίπτωση στην ιστορία, η αγνοούμενη της Κύπρου. Μπορούμε να πάμε και στις γενοκτονίες που έγιναν... Των Μποντίων, των Αρμενίων. Ναι. Των μειονοτήτων, των χριστιανικών μειονοτήτων στην Τουρκία. Να πάμε στο Λίβανο, να πάμε στη Μέση Ανατολή, να πάμε στη Λατινική Αμερική. Είναι πολλά τα παραδείγματα στην ιστορία που στέκονται, κάνουν ένα διάλειμμα, στέκονται, κάνουν μια στάση σοβαρή στο θέμα των αγνοωμένων, το οποίο δεν είναι μια πέτρα που έπεσε, δεν είναι ένα σπίτι που γκρεμίστηκε ή βομβαρδίστηκε και το οποίο μπορείς να αντικαταστήσεις στη συνέχεια. Το θέμα των ανθρωπίνων ψυχών είναι μια άλλη ιστορία. Δεν τελειώνει έτσι εύκολα. Μπορούμε να επιρρύψουμε ευθύνες στη διεθνή κοινότητα με την έννοια πως υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί που ουσιαστικά ευαγγελίζονται πως είναι προασπιστές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά στην πράξη ουσιαστικά, και σήμερα το συναντάμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ότι υπάρχει έλλειμμα διεθνούς δικαίου. Σε εκείνες τις δεκαετίες μπορούμε να επιρρύψουμε ευθύνες στη διεθνή κοινότητα? Αν αποτελέσει στόχο, μπορούμε και να το κάνουμε, αλλά αποτελεί στόχο? Εγώ συνειδητοποιώ ότι είναι οι πολίτες που φέρουν την ευθύνη για να διαμορφώσουν καταστάσεις και για να επηρεάσουν ακόμα και το ίδιο το διεθνές δίκαιο, γιατί από ό,τι συνειδητοποιούμε, το διεθνές δίκαιο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που διαμορφώνεται ακριβώς ανάλογα με το γίγνεσθε στον πλανήτη. Άρα για μια ακόμη φορά συνειδητοποιώ ότι η δουλειά, η επένδυση που θα κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες προς μία κατεύθυνση είναι που μετράει. Το να επιρρύψουμε ευθύνες είναι μια απλουστευμένη μάλλον διαδικασία που πολλές φορές αναπαράγει την ένταση και τη βία. Να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Ιορδανίδου, ποια ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ, με την έννοια πως 2019-1974 μας χωρίζουν κάποιες δεκαετίες. Υπήρξε κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ δόθηκε στη δημοσιότητα? Ναι, είπα. Η εργώδης προσπάθεια της Μαρίας Καρεφιλίδου τα τελευταία 25 χρόνια να βρει τα ίχνη του αδερφού της, ο οποίος ξεκίνησε από νεκρός, έγινε αγνοούμενος και μετά φυλακισμένος. Και μετά φυλακισμένος. Ναι. Οπότε και αυτά είναι ευρήματα της ιδίας. Δεν είναι πράγματα που της τα είπε η Διερευνητική Επιτροπή των Αγνοωμένων, ούτε η τουρκική κυβέρνηση, ούτε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, ούτε ο ΙΕ. Επειδή γνωρίζετε τον κυπριακό λαό, θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας που λέει ότι ό,τι δεν εξελίσσεται μένει σκονισμένο στον ντουλάπι της λύθης. Πιστεύετε πως ο ελληνοκυπριακός λαός, γιατί εγώ τους Κύπρους θεωρώ Έλληνες, η μόνη διαφορά μεταξύ εμένα και ενός Κύπριου είναι ότι εγώ είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης και ο ελληνοκύπριος είναι από την Κύπρο. Το έχουν ξεχάσει το 1974. Δεν νομίζω να ξεχνιούνται. Το αιματοβαμμένο 1974. Δεν ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Ακόμα και αν κάποιοι πείθουν τους εαυτούς τους ότι πρέπει να ξεχαστεί για να προχωρήσουμε μπροστά, θεωρώ ότι αυτές οι καταστάσεις, αυτά τα γεγονότα λειτουργούν ανεξάρτητα. Είναι σαν το νευρικό σύστημα στον οργανισμό που λειτουργεί αυτόνομα. Λέμε είναι αυτόνομοι μηχανισμοί, αυτόνομες λειτουργίες. Νομίζω ότι η ιστορία έτσι λειτουργεί. Είναι μια αυτόνομη διαδικασία η οποία γράφει τα δικά της κεφάλαια στις κατάλληλες στιγμές. Επειδή όμως ήσασταν πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος και μάλιστα μάχημη δημοσιογράφος, θέλω να σας ρωτήσω, υπήρχαν περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα, όσο θυμάστε εσείς από τη δημοσιογραφική σας εμπειρία, που να υπήρχε καταβαράθρωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Γεμάτη ιστορία από τέτοια παραδείγματα. Για κάποιες στιγμές που να τις θυμάστε έντονα. Θεωρώ ότι η ιστορία είναι γεμάτη από επίδειξη ισχύως. Και όταν ο ισχυρός καταφέρει να πετύχει το στόχο του, νιώθηκε πολύ δικαιωμένος και νιώθηκε εισάξιος συνομιλητής με τους υπόλοιπους ισχυρούς του πλανήτη. Περί αυτού πρόκειται.
Αντίθετα, ο ηττημένος μπορεί και δικαιούται να αναγνωρίσει και ένα μερίδιο ευθύνης και να ζητήσει ενδεχομένως και συγγνώμη. Η ιστορία λοιπόν είναι γεμάτη από τέτοιες στιγμές. Αλλά από στιγμές που να μπορέσει να λύσει ήπια καταστάσεις και έστω να τηρήσει τις συμφωνίες που έχουν κάνει για σύνορα, να σταματήσουν να διεκδικούν γη, που με τη διεκδίκηση της γης αυτόματα έρχεται και η προσπάθεια αφαίρεσης στοιχείων του πολιτισμού, αλλά και των ίδιων των λαών και ταυτοτήτων, αυτό είναι που λείπει. Πώς δηλαδή οι μεγάλες δυνάμεις αυτές, οι εξουσίες, και δεν είμαι ρομαντική όταν το λέω αυτό. Έχω πει πολλές φορές, βαριέμαι να παρακολουθώ την επανάληψη της ιστορίας. Δεν γίνεται να μην βρίσκουν τίποτε καινούριο. Δηλαδή τα είδαμε, τα ξαναείδαμε, τα ξαναείδαμε, μα πόσες φορές. Δεν θα γεννηθεί κάτι καινούριο, μια καινούρια προοπτική που να μην έχει όλη αυτή την αιματοχυσία και όλη αυτή τη βία για τον πολύ απλό λόγο, το κέρδος από την πώληση των όπλων. Βαρέθηκα. Πολλοί ιστορικοί πάντως κάνουν λόγο πως η ιστορία είναι ένας κύκλος, ο οποίος είναι καταδικασμένος να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά. Καταδικασμένος. Καταδικασμένος. Γιατί. Αυτονομήσαμε δηλαδή την ιστορία. Πολλοί δεν που στηρίζουν, μπορεί πλέον να το πούμε για παράδειγμα, π.χ. οι πόλεμοι του 20ου αιώνα να θεωρούνται πλέον γραφικότητα από κάποιον να υποστηρίξει προς το μέλλον, ίσως γίνει κάποιος πόλεμος. Αλλά πλέον βλέπουμε ότι μπορεί να μην έχουμε πόλεμο αιματοβαμμένο, με την έννοια να πεθαίνουν άνθρωποι, αλλά μιλάμε για οικονομικό πόλεμο. Έτσι. Ναι. Και εκεί υπάρχουν κοινωνικές προεκτάσεις. Δεν έχει σημασία. Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Θρηνεί θύματα και απώλεια ταυτότητας και μνήμης. Προσπάθεια τουλάχιστον, έτσι. Τώρα, να είναι με drones, να είναι με πολυβόλα, αλλάζουν τα εργαλεία, αλλάζουν τα όπλα, αλλάζει η τεχνολογία. Ο πόλεμος όμως εξακολουθεί να είναι πόλεμος. Και θρηνούμε θύματα και αγνοούμενους, δημιουργούμε πληγές και διαιωνίζουμε την ένταση, το θυμό και τη βία. Αυτό είναι που βαρέθηκα. Εγώ προσωπικά βαριέμαι αυτή την ιστορία. Θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω κάτι καινούριο. Δεν μπορώ. Αυτή η επανάληψη είναι τόσο κουραστική. Δηλαδή, συνέχεια, μέσα στους αιώνες, βλέπω το ίδιο πράγμα. Τι είναι αυτό, είναι ξυπνάδα? Μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε σχετικά με την ανθρώπινη φύση? Τελικά, η ανθρώπινη φύση είναι εγωιστική, είναι καλοσυνάτη? Δηλαδή, ο άνθρωπος μέσα του τι έχει? Είπατε τη λέξη εξουσία. Βεβαίως. Έχει στοιχεία εξουσίας. Έχει στοιχεία καλά, έχει στοιχεία και κακά. Είναι λογικό αυτό, το ξέρουμε δηλαδή, το έχουμε αποδεχθεί. Είναι, ο άνθρωπος έχει και καλά στοιχεία, έχει και κακά στοιχεία. Γιατί να επικρατεί συνέχεια το κακό? Ναι. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, επικρατεί το κακό και έρχεται και το καλό και υπάρχει σύγκρουση του καλού και του κακού και ανανεώνεται λίγο, αλλά σε γενικές γραμμές και κατά βάση από την αρχή των πολιτισμών μέχρι σήμερα, βλέπουμε συνεχώς την επικράτηση της ισχύως. Η χρήση και κατάχρηση της εξουσίας, η οποία θέλει τους λίγους πλούσιους και τους πολλούς φτωχούς. Ακριβώς. Με πολύ μικρές διαφορές. Αυτό ισχύει στον πλανήτη εξ αρχής. Με πολύ μικρά διαστήματα, όπως ήταν αυτή η περίοδος στον κόσμο της Δύσης, της Ευρωπαϊκής Δύσης τουλάχιστον, όσο υπήρχε το σοσιαλιστικό μπλοκ από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια περίοδος που η Δύση, που ήταν κοντά στην απειλή, έζησε μια καλή περίοδο. Μια πιο φιλική περίοδο για τον άνθρωπο. Με πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, με πρόσβαση στην εργασία, με πρόσβαση στο χρήμα, με πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην υγεία. Εγώ θα σας τώρα ένα ερώτημα. Ζούμε σε μια χώρα δυτική, έτσι. Ζούμε σε μια χώρα που έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά τα δικαιώματα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, βρίσκονται σε αμφισβήτηση, γιατί ναι, μην υπάρχει μια νομοθετική κατοχύρωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε σήμερα για ατομικά δικαιώματα, μιλάμε για κοινωνικά δικαιώματα, μιλάμε για πολιτικά δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει αμφισβήτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Γιατί νομοθετική κατοχύρωση υπάρχει. Γιατί μια ευνομούμενη πολιτεία τα έχει κατοχυρώσει. Ναι. Από το τα έχει κατοχυρώσει μέχρι να βλέπουμε να εφαρμόζεται αυτή η κατοχύρωση έχει μεγάλη απόσταση. Σαφώς παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και παραβιάζονται με τον απλούστατο τρόπο. Κάποιος αποφασίζει να εισβάλλει σε μια άλλη χώρα και το κάνει.
και δεν έχει κυρώσεις. Δεν έχει κυρώσεις. Η περίπτωση της Κύπρου είναι πρωτοφανής. Δηλαδή, αποφάσισε η Τουρκία μια μέρα να μπει στην Κύπρο και να πάρει το 38% των εδαφών. Ακριβώς. Ωραία. Βλέπετε να έγινε τίποτα. Τους έδιωξε κανείς. Τίποτα. Και το Κυπριακό βρίσκεται σε μια νεκρική κατάσταση. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια παραβίαση, παράφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι ακριβώς να συζητήσουμε. Το Διεθνές Δικαστήριο δεν το ανοίγει το θέμα. Ο ΙΕ πάει και έρχεται και προσπαθεί να βρει μια λύση, όποια λύση, 45 χρόνια τώρα. Άρα τι να συζητήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή, στη συγκεκριμένη περιοχή, που παραβιάστηκαν παράφορα. Ακριβώς. Και εμείς συζητάμε τώρα ποιο κομμάτι της Κυπριακής ΑΟΣ θα πάρει ο Ερντογάν για να είναι ήσυχος, να είναι ευχαριστημένος. Για να δεχτεί να συνεχίσουν τα τρυπάνια. Τι ακριβώς να συζητήσουμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι παίζει παιχνιδάκια, τα γήπερ Ερντογάν. Ο οποίος προσπαθεί να εξασφαλίσει την εσωτερική κυριαρχία του, προσπαθεί να εξασφαλίσει την πλειοψηφία της κοινής γνώμης μέσα στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο προβαίνει σε τέτοιες καυστικές δηλώσεις και μιλάει για τουρκική ΑΟΣ, μιλάει για κατοχή των 3/4 της Κρήτης και πάει λέγοντας. Για όποιο λόγο και να το κάνει, το θέμα είναι ότι το κάνει. Και δημιουργεί ρήξεις. Δημιουργεί ρήξεις. Και δεν μπορεί κανείς εύκολα να τον αγνοήσει. Είναι προφανές ότι ασχολείται η διεθνής κοινή γνώμη και η διεθνής κοινότητα ασχολείται με τις δηλώσεις του Ερντογάν, με τις προθέσεις του Ερντογάν, με το αν θα συνεχίσουν. Και μην ξεχνάτε ότι η Κύπρος έχει ουσιαστικά χρησιμοποιεί κάποια οικόπεδα. Ένα οικόπεδο που δεν το χρησιμοποιεί είναι γιατί λέει, α, okay, αυτό θα το πάρει η Τουρκία, ενδόμηχα, αυτό θα το πάρει η Τουρκία. Δεν το εκμεταλλεύεται. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Και ο Ερντογάν βρίσκει και το κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι το κάνει όμως. Ότι έχει πάρει το 38% μιας άλλης χώρας, μιας δημοκρατίας αναγνωρισμένη από όλες τις χώρες του κόσμου, μέλος του ΟΗΕ, ωραία, και μπήκε μέσα μια ωραία πρωία, πήρε το 38% αυτής της χώρας και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Ακριβώς. Και εδώ υπάρχει και το έλλειμμα διεθνούς δικαίου, υπάρχει και κατά παράδοση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιγράψατε προηγουμένως. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, η μεταναστευτική κρίση, παύλα προσφυγική κρίση, είχαμε εδώ στην Ελλάδα αυτή τη μεγάλη κρίση του 2015, η οποία ακόμη μας ταλαιπωρεί. Όχι στον ίδιο βαθμό που εκεί πραγματικά είχαμε το 2015 εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να έρχονται στη χώρα μας, αλλά τώρα έχουμε κάποιες δεκάδες χιλιάδες. Θέλω να σας ρωτήσω την ελληνική πολιτεία σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πλευρά των προσφύγων, πώς την βλέπετε? Πώς μπορώ να τη δω? Είναι τόσες οι διαστάσεις που δεν γνωρίζουμε. Το τι γίνεται μέσα στην αστυνομία, στα αστυνομικά τμήματα, τι γίνεται μέσα στους καταβλισμούς. Είναι αρκετά πράγματα που γνωρίζουμε και πάρα πολλά που δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει παράφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Από τις αστυνομικές αρχές, αλλά και από τις ίδιες τις χώρες. Υπάρχουν παραδείγματα, έχει γίνει ερευνητική δημοσιογραφία πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι έχουμε μαζέψει πάρα πολλά πράγματα. Κάποια πράγματα μπορούμε να τα αποδείξουμε, κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε, αλλά το ανθρώπινο δράμα είναι εκεί, στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό. Αυτές οι αβέβαιες τύχες των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάπου ψάχνοντας να βρουν κάτι καλύτερο στη ζωή τους, μπορεί να ξέρουν, να μαθαίνουν ότι εκεί που πάμε δεν είναι παράδεισος, εξακολουθεί όμως να είναι η μοναδική εναλλακτική λύση που έχουν. Και φυσικά αυτό το εκμεταλλεύονται οι χώρες και βγαίνει όλη η σκληρότητα και η βία, αν θέλουμε. Δηλαδή, σκεφτείτε τι γίνεται στην Ουγγαρία κάθε φορά που φτάνουν εκεί οι μετανάστες. Σκεφτείτε τι συμφωνίες έχουν γίνει στη Βόρεια Ευρώπη για να μην φτάσουν οι μετανάστες εκεί. Είναι μια άλλη ανοιχτή πληγή. Και φυσικά και για τους ίδιους τους πολίτες, έτσι. Δηλαδή, οι Ιταλοί δεν αναγνωρίζουν τη Ρώμη πλέον. Λέει, εγώ που είμαι Ιταλός δεν μπορώ να περπατήσω πια στη Ρώμη. Ακριβώς. Γιατί έχει αλλάξει το δημογραφικό. Σε βόρειους και νότιους, έτσι, στην Ιταλία.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι πολιτικό θέμα και πάει πίσω. Είναι εσωτερικό θέμα, Βορρά και Νότου. Αλλά εγώ τώρα μιλάω από το προσφυγικό και από τους μετανάστες. Η Ρώμη έχει αλλάξει χρώμα από τους πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες. Οι Ιταλοί οι ίδιοι δηλαδή δεν νιώθουν ότι είναι σπίτι τους. Θεωρείτε ότι όσον αφορά την προσφυγική μεταναστευτική κρίση έχει αποτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το λέω αυτό ορμόμενος από τις ευρωεκλογές, όπου εκεί ουσιαστικά είχαμε τη Μαρί Λεπέν, μια καθαρά ξενοφοβική ηγέτιδα ενός κόμματος, το οποίο προασπίζεται αρχές αντιφιλελεύθερες, αρχές αντιμεταναστευτικές και πάει λέγοντας. Την ίδια στιγμή έχουμε τον Σαλβίνι, ο Σαλβίνι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναδείχθηκε μέσα από μια αντιμεταναστευτική ρητορική. Έχουμε έναν Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος λέει όχι στους προσφυγικούς και στους μετανάστες. Πιστεύετε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει ως προς αυτό, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων, παύλα μεταναστών? Είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα πέτυχα, απέτυχα. Είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα όταν ξαφνικά σου έρχονται ορδές εκατομμυρίων ανθρώπων από την Αφρική, από τη Μέση Ανατολή, από την Ανατολή. Δεν είναι απλά ζητήματα αυτά να λέμε. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος της Ευρώπης, να τους φιλοξενήσει όλους αυτούς? Η Ευρώπη μαζί με τις άλλες δυνάμεις θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα απομακρύνοντας τις αιστείες των προβλημάτων στις χώρες αυτών των ανθρώπων. Γιατί νομίζω ότι όλοι συμβάλλουν στη δημιουργία προβλημάτων και πολύ φτωχού βιωτικού επίπεδου στις ίδιες τις χώρες, και πολεμικές συγκρούσεις και τέλος των συνθήκες οι οποίες τους απαγορεύουν να ζουν, να μένουν και να εργάζονται στις χώρες τους και να εξαναγκάζονται να φύγουν βλέποντας προς την Ευρώπη για κάτι καλύτερο. Δεν νομίζω όμως να γίνεται αυτό. Δηλαδή εκεί απέτυχαν όλοι. Όλες μα απέτυχαν. Αν ήταν ποτέ στόχος τους αυτός. Γιατί αν στόχος τους είναι να υπάρχουν προβλήματα, ούτως ώστε να συμμετέχουν στη δίθεν επίλυση με όποια οικονομικά συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτό, τότε μάλλον πέτυχαν. Και τότε μάλλον αυτοί οι δυστυχείς δεν θα έχουν ποτέ που να πάνε. Οπότε για ποια πολιτική μιλάμε? Ποια είναι η πολιτική? Τι έπρεπε να κάνουν? Να τους φιλοξενήσουν όλους, να αλλάξουν πληθυσμούς, να γίνει ανταλλαγή πληθυσμών στην Ευρώπη? Αν είναι αυτό, να το δούμε, το πετυχαίνουν. Χρήσιμα ερωτήματα που τροφοδοτούν την σκέψη, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί και η Ομόνοια πλέον δεν αναγνωρίζεται. Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι στην Αθήνα όταν κυκλοφορεί στην Ομόνοια. Όπως και στη Ρώμη αντίστοιχα, όπως και σε άλλες χώρες αντίστοιχα. Άρα λοιπόν, για να λέμε απέτυχε, πρέπει να δούμε και ποιος ήταν ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος? Εδώ μιλάμε εκατομμύρια ανθρώπων θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη γιατί πιστεύουν ότι η Ευρώπη είναι η περιοχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων και ούτω καθεξής. Το τι προβλήματα δημιουργεί αυτή η μετακίνηση, αυτό είναι ένα άλλο κρατούμενο που πρέπει να το δούμε ξεχωριστά κι αυτό. Και αν οι οικονομίες μπορούν ή έχουν χώρο για όλες αυτές τις ορδές των ανειδίκευτων, γιατί τους ειδικευμένους τους θέλει η Ευρώπη. Τους παίρνει και από την Ελλάδα, αλλά δεν τους παίρνει μόνο από την Ελλάδα, μπορεί να τους πάρει και από τη Συρία, μπορεί να τους πάρει και από το Λίβανο και ούτω καθεξής. Τους ειδικευμένους, είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσοκόμοι, έχουν κατηγορίες που χρειάζονται κόσμο. Εκείνους λοιπόν ναι, μπορεί να τους θέλουν. Τους υπόλοιπους όμως. Μάλιστα. Φίλοι και φίλες, το πρώτο μέρος μόλις ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο μέρος. Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα συζητήσουμε για τα πολύ γνωστά στις μέρες μας fake news και για το ρόλο της δημοσιογραφίας με την κυρία Ιορδανίδου. Κυρία Ιορδανίδου, ένα απλό, σαφές και ξεκάθαρο ερώτημα. Ποιος είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου σήμερα? Αυτός που ήταν πάντα. Δεν έχει αλλάξει. Ποτέ. Και δεν θα αλλάξει ποτέ. Δηλαδή, να φροντίζει για την αξιόπιστη πληροφόρηση του κοινού, του πολίτη. Αυτός είναι ο ρόλος του. Προσεκτικά έβαλα τη λέξη αξιόπιστη. Αξιόπιστη. Mm-hmm. Ξέρετε, κυρία Ιορδανίδου, έχω μία καλή συνήθεια. Μένα είναι καλή συνήθεια. Κάποιοι λένε ότι έχω μία κακή συνήθεια. Κάθε Σαββατοκύριακο αγοράζω 6 εφημερίδες. Να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπω να υπάρχει αντικειμενικότητα, ούτε ουδετερότητα. Και κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει αμερογυψία στον έντυπο τύπο. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι ήταν πάντοτε? Δηλαδή, εφημερίδες, επειδή είστε καθηγήτρια δημοσιογραφίας, έχετε δουλέψει ως δημοσιογράφος, έτσι ήταν πάντοτε? Εγώ δηλαδή το βλέπω. Είναι οφθαλμοφανές. Και όποιος
δεν το θεωρεί αυτό εθελοτυφλή. Η αλήθεια είναι ότι περνάει μια δύσκολη περίοδο η δημοσιογραφία. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τη δημοσιογραφία σήμερα, για πολλούς και διάφορους λόγους που εξήγησα και στην ομιλία μου στο εμπορικό επιμελητήριο την Παρασκευή που μας πέρασε. Αντικειμενικότητα δεν μπορεί να υπάρξει ούτως ή άλλως. Η δημοσιογραφία εκ των πραγμάτων είναι κατασκευή είδησης, οπότε όσο αντικειμενικός και να είναι ένας δημοσιογράφος, που δεν μπορεί να είναι, είναι αδιανόητο να κατασκευάσει μία είδηση η οποία δεν έχει επιρροές από πουθενά. Έτσι, για να λένε ότι για να είναι αντικειμενική μία είδηση, πρέπει να πάρεις την άποψη και του τελευταίου εξωγήινου στους πλανήτες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αδύνατον. Μιλάμε λοιπόν εξ αρχής και ξεκάθαρα για μία κατασκευή. Η είδηση είναι κατασκευασμένη, ωραία. Τώρα, αυτό που μπορεί να καθοδηγήσει σωστά, ανοιχτά, ελεύθερα τον πολίτη, είναι η όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αντικειμενικό προσέγγιση του δημοσιογράφου, να μπορέσει δηλαδή να καταθέσει εκείνα τα στοιχεία που θα του είναι χρήσιμα του πολίτη, του αναγνώστη, που θα διαβάσει την είδηση για να μπορέσει ο ίδιος να διαμορφώσει μια άποψη. Αυτό λέμε ότι είναι ο αξιόπιστος δημόσιος λόγος. Ένας λόγος που έχει τεκμήρια, ένας λόγος που έχει πηγές, διασταυρωμένες πηγές και που αφήνει στο τέλος ανοιχτό το δικαίωμα στον πολίτη να διαμορφώσει τη δική του γνώμη. Οτιδήποτε άλλο είναι κοντά στην προπαγάνδα, είναι κοντά στην καθοδήγηση, είναι κοντά στο θέλω να επιβληθώ στην κοινή γνώμη και όχι να βοηθήσω, να συμβάλλω στο να διαμορφωθεί η κοινή γνώμη. Ωστόσο, προπαγάνδα και απρόσκοπτη ενημέρωση μερικές φορές συγχύζονται. Και εκεί υπάρχει ένα, θα το χαρακτηρίζω εγώ, μπέρδεμα μεταξύ προπαγάνδας και απρόσκοπτης ενημέρωσης. Σαφώς. Είναι άλλο το ένα και είναι άλλο το άλλο. Πιστεύετε πως τα επιχειρηματικά συμφέροντα κάνουν πιο δύσκολο το δρόμο ενός δημοσιογράφου ο οποίος έχει όλη την καλή θέληση να δουλέψει στη βάση μιας αμεροληψίας, μιας ουδετερότητας? Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή ειδικά, ο τρόπος που λειτουργούν οι όμιλοι των μέσων είναι μάλλον αποτρεπτικός προς αυτό που λέμε αξιόπιστη ερευνητική δημοσιογραφία. Δηλαδή δεν επενδύει κανένας πλέον στην έρευνα, στη δημοσιογραφία. Είναι μία μεταβατική περίοδος που αρκούμαστε στο να αντιγράψουμε και να επικολλήσουμε διάφορα πράγματα που βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει προσφέρει πολλά καινούρια χαρακτηριστικά στη δουλειά μας και εργαλεία, όμως μπορεί και να κάνει και σημαντική ζημιά, διότι είναι χαοτικό αυτή τη στιγμή, λειτουργεί με έναν απολύτως χαοτικό τρόπο και μπορεί εύκολα να παραπλανήσει, να παρασύρει τον αναγνώστη σε εύκολες αναγνώσεις και γρήγορες, λόγω της ταχύτητας στη ζωή μας σήμερα. Όμως έχει βοηθήσει κιόλας πάρα πολύ, έχει δώσει κάποιες εναλλακτικές διόδους σε ανθρώπους που ένιωθαν ασφυκτικά πιεσμένοι στα προηγούμενα παραδοσιακά περιβάλλοντα. Οπότε λειτουργεί και έτσι, λειτουργεί και αλλιώς. Είναι ένα νόμισμα που έχει την άλλη πλευρά του. Ωραία. Τώρα, ο πολίτης που εύκολα μπορεί να παρασυρθεί στο διαδίκτυο, λόγω του χαοτικού του χαρακτήρα, έχει έναν και μοναδικό δρόμο. Να μάθει 5 γράμματα, αυτό που λέμε μάθε γράμματα, να μάθει 5 γράμματα γύρω από το πώς λειτουργούν τα μέσα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πρέπει να αυτοπροστατευτεί. Γι' αυτό και αναδεικνύεται ο εγγραμματισμός στα μέσα ως μια πάρα πολύ σημαντική νέα παράμετρος και νέο καθήκον. Εγγραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Το αναφέρατε και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Εγγραμματισμός στα μέσα, έχω στήσει και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τον εγγραμματισμό στα μέσα στην εκπαίδευση, στο σύγχρονο σχολείο. Και ξεκινάμε από εκεί γιατί υπάρχει μια πολύ γερή βάση μέχρι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, ο πολίτης δηλαδή, ότι είναι αυτοί που πρώτα πρέπει να εγγραμματιστούν στο πώς λειτουργούν τα μέσα για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους, τους συγγενείς τους και να μπορέσει και ο δάσκαλος να είναι και γονιός και δάσκαλος και παιδί μαζί. Είναι λοιπόν μια νέα αναγκαιότητα που έχει αναδειχθεί
και πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Δυστυχώς, κάποιοι άνθρωποι σε μεγαλύτερο βαθμό και κάποιοι άνθρωποι σε μικρότερο. Δηλαδή, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να επεξεργαστούν το διαδίκτυο και τα εργαλεία του διαδικτύου με μεγάλη ευκολία. Σίγουρα όμως μπορούν να δουν δύο διαφορετικές απόψεις, τρεις διαφορετικές απόψεις και να καταλήξουν σε αυτό που κάνεις τους ίδιους. Γιατί εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να καταλήξεις κάπου, λέμε πρέπει να καταλήξεις κάπου που να σε κάνει εσένα να νιώθεις ασφαλής. Αυτό δεν έχει ούτε κομματική παράταξη, ούτε χρώματα. Έχει αυτό που σε κάνει να νιώθεις ασφαλής ότι όταν θα πας να ρίξεις την ψήφο σου, είσαι συνειδητοποιημένος πολίτης ότι κάνεις αυτό που σε εκπροσωπεί. Αλλιώς είσαι ένα θύμα της παραπλάνησης, αυτό που λέμε fake news. Γιατί τα fake news δεν είναι για να τα φοβόμαστε. Είναι απλώς για να μας δώσουν την αφορμή να ξέρουμε πού θα απευθυνθούμε για τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση, ούτως ώστε να αστειευόμαστε με τα fake news, για σαν να λέμε ανέκδοτα. Τα fake news θα ήθελα να τα πιάσουμε λίγο αργότερα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές σχολές δημοσιογραφίας. Είναι ο ισχυρισμός που σας προέβαλα λίγο πριν την εκπομπή. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές δημοσιογραφίας. Το επάγγελμα του δημοσιογράφου, το ξέρετε εσείς ίδια, είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Τι πιο ωραίο να λες ότι είσαι δημοσιογράφος. Το θέμα είναι ότι έχουμε γεμίσει με πτυχιούχους τέτοιων σχολών. Πιστεύετε πως αυτό είναι καλό ή κακό? Είναι καλό από τη μία που τόσοι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν με δημοσιογραφία. Το θέμα είναι πως αυτές οι σχολές που λειτουργούν ως δεξαμενές αποφύτων είναι και εγγυημένες. Τι να σας πω. Εδώ ολόκληρο το σύστημα της εκπαίδευσης έχει λίγο εκπέσει, θα έλεγα. Η ευκολία δηλαδή στους τίτλους σπουδών είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά τη χώρα μας. Έτσι, γιατί αυτά έρχονται οδηγίες από την Πολόνια, έρχονται οδηγίες από την Ευρώπη, δηλαδή είναι ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ είναι πολύ δύσκολο να πάρεις αυτό που χρειάζεσαι από τα πανεπιστήμια, που είναι η τριτοβάθμια και είναι η ίστατη μορφή απόκτησης γνώσης. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ή να υποβαθμίσω καμία σχολή, γιατί ο καθένας που πάει στις σχολές ξέρει τι θέλει να πάρει από τη σχολή. Δηλαδή, αν εγώ θέλω γνώση σε επίπεδο Α, θα πάω κάπου. Αν όμως θέλω σε επίπεδο Β, θα πάω κάπου αλλού. Και αν θέλω σε επίπεδο Γ, θα πάω πάλι κάπου αλλού. Άρα, δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Δηλαδή, κάποιος που θα πάει σε μια σχολή, ενός τηλεοπτικού σταθμού ή οτιδήποτε, μια οποιαδήποτε σχολή, ξέρει τι θέλει να πάρει. Ξέρει ότι αυτό που θέλει είναι να πάρει την τεχνογνωσία αυτού που έχει να του προσφέρει αυτή η σχολή για να γίνει κάτι. Σε δεύτερο επίπεδο μπορεί να πάει κάπου αλλού και να πάρει κάτι περισσότερο. Ξέρει δηλαδή ότι όταν θα έρθει να κάνει ένα μεταπτυχιακό, για παράδειγμα, εγώ δίνω περισσότερη βαρύτητα στο να συνδεθούν πρώτα τα πεδία της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας με τον κόσμο και την κοινωνία και μετά να έρθουμε στο πρακτικό πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν επίπεδα και επίπεδα. Το κατά πόσο είναι χρήσιμο ή όχι, το κατά πόσο είναι καλό ή όχι, αυτό κρίνεται στην πράξη. Κρίνεται στην πράξη. Κρίνεται στην πράξη και είτε μένουν είτε φεύγουν. Μάλιστα. Μπορεί να φύγουν τα πανεπιστήμια. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δεν το συζητώ, δεν κάνω σύγκριση. Υπάρχουν πολλές παράμετροι. Κυρία Ιορδανίδου, την Παρασκευή δώσατε μία ομιλία που είχε τίτλο με τα fake news, fake news και δημοσιογραφία. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η επίδραση των fake news, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε τα τελευταία χρόνια. Κάτι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι πολιτικές εκστρατείες, κάτι το γεγονός ότι έχουν παγκοσμιοποιηθεί τα fake news με την έννοια πως Κρεμλίνο, ΗΠΑ, Βρετανία, βλέπουμε εκεί συχνή την παρουσία των fake news. Ποια είναι η επίδρασή τους? Είναι ένας ορατός κίνδυνος? Είναι ένας κατασκευασμένος ορατός κίνδυνος. Γιατί fake news υπήρχαν πάντα, πάντα, εξ αρχής. Από τότε που δημιουργήθηκε η είδηση. Όποιος είχε την εξουσία θα μπορούσε να στρεβλώσει την είδηση και να την πάει εκεί που ήθελε. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Σαν ένα μικρόβιο που αναπτύχθηκε. Φυσικά. Απλά η τεχνολογία το έκανε πολύ πιο εύκολο. Έτσι. Πολύ πιο εύκολα αναπαράξιμο.
και έχει γιγαντωθεί, έχει πάρει διαστάσεις που μπορεί να, να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στην Αμερική και, και από εκεί ξεκίνησε βέβαια η, η μεγάλη αναταραχή. Γιατί πίστεψαν ότι το αποτέλεσμα έπρεπε να ήταν άλλο και αφού δεν ήταν αυτό που ήταν το επιθυμητό, άρα κάτι άλλο έγινε και άρα φταίει ο κακός μπαμπούλας που έβαλε το χέρι του. Το χέρι του το βάζανε πάντα στις εκλογικές αναμετρήσεις, όσοι είχαν τη δύναμη να το βάλουν. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό, ούτε και είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε. Απλά δίπλα στα fake news, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και 47 ορισμοί της δημοσιογραφίας. Άρα υπάρχει ένας πολυκερματισμός που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για δημοσιογραφία τάδε, 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 τάδε. Λες και υπάρχουν ξεχωριστές δημοσιογραφίες για όλα τα άλλα. Η δημοσιογραφία ήταν, είναι και θα είναι ένα πράγμα. Μαζεύω γεγονότα, κάνω έρευνα, ερευνώ, φέρνω τα γεγονότα μέσα, μαζεύω τεκμήρια, διασταυρώνω τις πηγές μου και αποκτώ και έναν τρόπο να το πω, ένα αφήγημα για να, να είναι ελκυστικό στον άλλον. Ο άλλος όμως, αν δεν δει τα πιστήρια, δεν πρόκειται να δημιουργήσει αξιόπιστη γνώμη για αυτόν που του δίνει το θέμα. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί ο δημόσιος λόγος πρέπει να είναι αξιόπιστος. Αν δεν είναι αξιόπιστος, αργά ή γρήγορα θα χαθεί. Πώς μπορούν να καταπολεμηθούν τα fake news? Χρειάζεται μία δραστηριοποίηση από την πλευρά των φορέων κοινωνικοποίησης? Χρειάζεται ο δημοσιογράφος να εξανθρωπιστεί με την έννοια πως είναι λίγο πιο ηθικός, να παραβλέπει λίγο με το συμφέρον, να γίνεται πιο ανθρώπινος ο δημοσιογράφος? Όχι, ο δημοσιογράφος υπάρχει μπορεί... μία φόρμουλα αντιμετώπισης. Ο δημοσιογράφος θα ακολουθήσει την προσωπική του, μάλλον θα ακολουθήσει τη γραμμή του ομίλου στο οποίο ανήκει με τη δική του προσωπική γραφή. Αυτό είναι που λέω συνεχώς και στους φοιτητές μου, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε πολλούς συμβιβασμούς στη ζωή σας, αλλά οι γνώσεις που αποκτάτε διαμορφώνουν τη γραφή σας. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και κάνει και τη μεγάλη διαφορά. Ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που επιβάλλεται να γίνει είναι αυτό που είπα πριν. Να εγγραμματιστεί ο πολίτης. Ο πολίτης δεν έχει άλλη επιλογή. Είναι πολλά αυτά που του φορτώνονται στην πλάτη. Πρέπει να ξέρει τα πάντα για την υγεία, για την παιδεία, για το περιβάλλον, γιατί πρέπει να προστατεύσει την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους και ούτω καθεξής. Τώρα λοιπόν προστίθεται αυτό που λέμε εγγραμματισμό στα μέσα. Είναι υποχρεωτικό. Και γιατί το λέω είναι υποχρεωτικό? Δεν το λέω με την έννοια ότι κάποιος θα σου ζητήσει τα ρέστα. Όμως το λέω, λέω ότι είναι υποχρεωτικό γιατί συμβάλλει στην άσκηση του υψίστου δημοκρατικού δικαιώματος του πολίτη. Αυτό της ψήφου. Όταν πάμε να ψηφίσουμε, μόνο από την πληροφόρηση μπορούμε να σχηματίσουμε γνώμη και άποψη. Έτσι. Μπορεί και από το καφενείο. Αλλά το καφενείο έχει μεταφερθεί λίγο πολύ τώρα στο διαδίκτυο και όταν έρχονται τέτοιες στιγμές, τα παραδοσιακά μέσα παίζουν εξίσου πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα λοιπόν είναι τα μέσα, είτε είναι οι εφημερίδες, είτε είναι οι ιστοσελίδες, είτε είναι η τηλεόραση, τα ραδιόφωνα, που θα διαμορφώσουν την κοινή γνώμη. Είναι η μόνη πηγή για να πάω να ασκήσω το ύψιστο δημοκρατικό μου δικαίωμα. Υπ' αυτήν την έννοια μόνο λέω ότι είναι πλέον υποχρέωση του πολίτη να αποκτήσει γνώσεις γύρω από την τροφή που παίρνει από τα μέσα. Προσβάλλεται όμως και η αυτονομία του προσώπου. Δηλαδή, επειδή μιλήσατε για δημοκρατικό δικαίωμα, επειδή μιλήσατε για τη δυνατότητα του πολίτη να διαμορφώσει τις πολιτικές του επιλογές όπως ακριβώς επιθυμεί, τα fake news εγείρουν ζητήματα προσωπικής προστασίας, προσωπικών δεδομένων και εγείρουν την προάσπιση θεμάτων τα οποία αφορούν την προσωπική σφαίρα του κάθε ενός. Και τι εννοώ? Εννοώ πως ο κάθε άνθρωπος έχει μια δυνατότητα, έχει ένα αφαίρετο δικαίωμα να διαμορφώνει τον τρόπο σκέψης του όπως ακριβώς επιθυμεί. Όταν λοιπόν υπάρχουν κάποια fake news τα οποία σου προσανατολίζουν τη σκέψη, αυτόματα σε προσβάλλουν. Έτσι δεν είναι? Όχι. Να σας υπενθυμίσω ότι ο άνθρωπος που χαρακτήρισαν υπεύθυνο για την επιρροή στο εκλογικό αποτέλεσμα των ΗΠΑ, ένας γείτονάς μας από τα Σκόπια,
κατηγορήθηκε ευθέως ότι δημιούργησε μια σειρά από fake news, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν και αυτός είπε, εγώ έβγαλα λεφτά απλά. Και πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, τα τσιγάρα γράφουν όλα επάνω ότι το κάπνισμα σκοτώνει την υγεία. Εξακολουθούν να πουλάνε τσιγάρα οι καπνοβιομηχανίες. Εξακολουθεί ο κόσμος να αγοράζει και να καπνίζει τσιγάρα. Γιατί κατηγορείτε εμένα? Εγώ είπα ψέματα. Όποιος θέλει ας προστατευτεί. Όπως ο πολίτης πρέπει να προστατευτεί, να προστατεύσει την υγεία του από το κάπνισμα, έτσι ας προστατευτεί και από αυτό που του δίνω. Εγώ δίνω κάτι. Είναι σοου, είναι θέατρο, είναι ταινία, μπορεί να είναι φανταστικό. Εγώ το δίνω. Όποιος θέλει να το πιστέψει, εγώ τι φταίω άμα το πιστεύουν οι πολλοί. Άρα λοιπόν και καθάρισε. Τον κατήγγυλαν, αλλά δεν είχε καμία νομική συνέπεια. Mm-hmm. Ωραία. Άρα λοιπόν, γι' αυτό από την αρχή είπα ότι έγκυται στον πολίτη να προστατευτεί. Πρέπει να μπορεί να διακρίνει πού με πάει το καθετή. Διότι σήμερα τα 3 από τα 4 πράγματα που ακούς είναι τίτλοι που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, χωρίς να τους έχει ψάξει κανείς. Πολλές φορές μου έχει συμβεί αυτό, να μου λέει κάποιος ένα τίτλο και του λέω τι έγινε δηλαδή ακριβώς. Δεν το είδα, λέει, είδα μόνο τον τίτλο. Τι μου το λες τότε? Αν μου το λες, εγώ θα το πω παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω και αυτό μπορεί να μην ισχύει, τίποτα να μην ισχύει από αυτό. Κάποιος έγραψε κάτι. Άρα πρέπει να εκπαιδευτούμε να μην μένουμε στους τίτλους. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να βγαίνουμε προς τα έξω και να διεκδικούμε ανθρώπινα δικαιώματα για το κάθε τι, θα χάσει την έννοια του η λέξη ανθρώπινα δικαιώματα. Που αφορούν ένα βιασμό, μια παράνομη εισβολή, πολύ σοβαρά θέματα, ας πούμε. Εδώ μιλάμε για τον πολίτη ο οποίος είναι υποχρεωμένος, μιλάμε για τις σημερινές συνθήκες. Εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι πληρώνουμε το 40% των φόρων μας ή το 50% των φόρων μας και εκλέγουμε αντιπροσώπους στη Βουλή για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, για να μας προστατεύουν από τέτοια πράγματα. Όμως από τη στιγμή που δεν γίνεται έτσι, στο σημερινό πολιτικο-οικονομικό σύστημα δεν γίνεται έτσι, μεταφέρεται όλο αυτό το βάρος στον πολίτη. Δηλαδή και να συνεχίσει να πληρώνει τους φόρους, αλλά και να πρέπει να εκπαιδεύεται ο ίδιος για να μπορέσει να προστατεύσει τόσο τον εαυτό του, όσο και την οικογένειά του. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα λοιπόν, πρέπει να μπορεί να διακρίνει την προπαγάνδα από την είδηση. Αυτό συνδέεται όμως και με το μορφωτικό επίπεδο του κάθε πολίτη, έτσι. Γιατί διαφορετικά θα προστατευτεί κάποιος ο οποίος είναι επίπεδου πανεπιστημιακού, διαφορετικά θα προστατευτεί κάποιος ο οποίος δεν έχει αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα πανεπιστημιακού επίπεδου. Σίγουρα όμως ο άνθρωπος έχει έναν δρόμο και μοναδικό. Τον δρόμο της γνώσης. Δεν ξέρω από πού θα την πάρει. Μπορεί να διαβάζει μόνος του. Μπορεί να εκπαιδεύεται μόνος του. Μπορεί να του τα λέει ο γείτονας, το παιδί του, ο ανιψιός του, δεν ξέρω. Ούτε και κατευθύνω τον κόσμο προς κάπου. Αλλά είναι βέβαιο ότι χρειάζεται γνώσεις για να επιβιώσει τη σήμερα ημέρα. Και γνώσεις προς πολλές κατευθύνσεις. Θέλει εργαλεία καινούρια, θέλει συνεχή γνώση, θέλει συνεχή εκπαίδευση για να μπορέσει να αντέξει τους ρυθμούς της τεχνολογίας καταρχήν. Αυτοί που ασχολούνται με την τεχνολογία, λέει καλά εσείς κοιμάστε όλοι, μια μέρα θα ξυπνήσετε. Εντάξει ρε φίλε, δεν πειράζει, ας ξυπνήσω μια μέρα, τουλάχιστον να ζήσω τις υπόλοιπες ήσυχη. Δηλαδή βράζει η τεχνολογία, έχει πάει ήδη στο Web 4. Είμαστε ήδη στο Web 4, εμείς δεν έχουμε μάθει ούτε το 2 ακόμα. Υπάρχει το 3, έχουν πάει στο 4, έχει μπει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, έχουν μπει τα bitcoins, έχουν μπει ένα σωρό καινούργια πράγματα. Η βιοειθική που εμείς νομίζαμε ότι είναι κάτι περίεργο και άπιαστο, η βιοειθική η οποία συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει στη ζωή μας, ήδη το ρομπότ δημοσιογράφος λειτουργεί στην Κίνα και ούτω καθεξής. Είναι όλα αυτά νέες έννοιες, νέα παιδεία, τα οποία μπορεί να μην νιώθουμε ότι μας αγγίζουν σήμερα, αλλά είναι έξω από την πόρτα μας. Στο επίκεντρο τίθεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Άρα, επομένως, με βάση όλα αυτά τα οποία πήγατε και μου είπατε τώρα, πιστεύω ότι θα πρέπει να εγκαινιαστεί ένας δεύτερος διαφωτισμός, και έτσι και δημοσιογραφικά. Γιατί όχι.
Δηλαδή, πριν μερικούς αιώνες είχαμε διαφωτισμό με την έννοια πως έπρεπε να φύγουμε από τις θρησκευτικές μεσαλλοδοξίες. Τώρα πρέπει να προστατεύσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μέσα από την παραπληροφόρηση και την κακή πληροφόρηση. Ναι. Υπό μία έννοια, και εγώ που ήμουν λίγο μαχητική και αντιστασιακή σε όλο αυτό το τεχνολογικό οικοδόμημα, πολύ γρήγορα αντιλήφθηκα ότι δεν μπορεί να είμαι έτσι, δεν μπορεί να είμαι αυτό. Γιατί το φοβόμουν. Από τη στιγμή όμως που κατάλαβα ότι δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς, το ενσωμάτωσα και στο μεταπτυχιακό, με μία πάντοτε κριτική προσέγγιση και με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Στο επίκεντρο πάντα ο άνθρωπος. Δηλαδή μπορεί να γίνεται οτιδήποτε θέλει στην τεχνολογία. Θα σου το πω, θα σε ενημερώσω ότι γίνεται αυτό. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και ότι όλα αυτά μπορεί να ήρθαν για να φύγουν ή μπορεί να ήρθαν για να μείνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να με φοβίζουν. Γιατί αν με φοβίζουν, δεν θα μπορέσω ποτέ να τα καταλάβω. Πρέπει να τα καταλάβουμε. Όπως λέμε τον εχθρό, πρέπει να τον ξέρεις από κοντά. Ό,τι δεν ξέρεις, το φοβάσαι. Οι αιώνιες κόντρες και έχθρες μεταξύ λαών είναι γιατί δεν ξέρει ο ένας τον άλλον. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Κυρία Ιορδανίδου, είστε και διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος. Να μας πείτε βασικά δύο λόγια για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο είστε διευθύντρια. Ποιος είναι ο σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος και πώς μπορεί κάποιος να κάνει κάποια αίτηση σε περίπτωση που ενδιαφέρει να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο. Ναι, εδώ και 9 χρόνια έχω στήσει και διευθύνω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επικοινωνία και νέα δημοσιογραφία. Έγινε δηλαδή υπό τη δική μου καθοδήγηση και ευθύνη. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο αλλάζουμε το πρόγραμμα. Κάθε χρόνο. Γιατί είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις στα πεδία της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, που μου θυμίζει εκείνο το σλόγγαν του Μέγκα, τα γεγονότα τρέχουν και οι κάμερες τα καταγράφουν και συνεχώς αναμεταδίδουν τα νέα, έτσι και εμένα. Είναι τόσο γρήγορα και απανωτά τα γεγονότα που δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους. Κάνουμε μεγάλο αγώνα στον κόσμο της υπερδικτύωσης, της υπερπικοινωνίας και της υπερπληροφόρησης. Σε αυτόν τον κόσμο μέσα, εγώ πρέπει να μεταλαμπαδεύσω τόσο αξιακό σύστημα στους ανθρώπους που είναι στο μεταπτυχιακό, να τους συνδέσω μέσα από την επικοινωνία και τη δημοσιογραφία με τον κόσμο και την κοινωνία και την ίδια ώρα να τους εκπαιδεύσω σε ό,τι καινούριο κυκλοφορεί και επηρεάζει τον τρόπο δουλειάς μας. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα, είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. Γι' αυτό και δίπλα στο μεταπτυχιακό χτίσαμε και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία, το Advanced Media Institute, όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία τόσο να συνεχίσουν την έρευνα, όσο και να εμπλακούν σε projects, σε έργα δηλαδή εφαρμοσμένης επικοινωνίας και δημοσιογραφίας. Και ένα από αυτά είναι και το ντοκιμαντέρ που είδαμε την Παρασκευή, την περασμένη εβδομάδα. Συμμετείχαν ενεργά και στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ, αλλά και στο περιοδικό Δημοσιογραφία που βγάζουμε 4 φορές το χρόνο, σε συνεργασία με το Columbia Journalism Review της Νέας Υόρκης, και εκεί κάνουμε πράξη αυτά που διδάσκουμε στο μεταπτυχιακό, διότι τηρούμε τους κανόνες του αξιόπιστου δημόσιου λόγου. Μας κοστίζει πάρα πολύ το να βγει ένα τυπωμένο περιοδικό, αλλά δεν πιστεύω ότι τα πάντα πρέπει να πάνε στο cloud, γιατί δεν ξέρω πότε θα είναι η στιγμή που κάποιος θα πατήσει το κουμπί και θα χαθεί το cloud και μαζί με αυτό και οι μνήμες και ο πολιτισμός και οι ταυτότητες ανθρώπων. Άρα επιλέγω εκείνον τον παραδοσιακό τρόπο, παράλληλα βέβαια με το διαδικτυακό, όταν δηλαδή βγαίνει ένα τεύχος, ανεβαίνει το προηγούμενο στο διαδίκτυο. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν περιφρονώ αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο, το γίγνεσθε, το ψηφιακό γίγνεσθε, αλλά επιμένω και τυπωμένα. Κυρία Ιορδανίδου, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν αυτό το βράδυ μαζί μας και ελπίζω κάποια άλλη φορά να είστε ξανά μαζί μας, ώστε να ξανακάνουμε μια τέτοια παρόμοια παραγωγική συζήτηση που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την παραγωγική συζήτηση και για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Φίλοι και φίλες, άλλη μια βραδιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.